Αυτό το κατακόκκινο κτίριο ποιο είναι? Εδώ είναι τα δικαστήρια. Μια ανάσα από τους 70 βαθμούς Κελσίου έφτασαν το μεσημέρι της Κυριακής επιφάνειες στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου. Οι περισσότερες θερμοκρασίες παρατηρήθηκαν στην άσφαλτο και στα οχήματα. Σε κάποιες περιπτώσεις είχαμε και θερμοκρασίες πιάνε τις 60-65 βαθμούς. Σε ποια περιοχή, ας πούμε, στην πλατεία Κορνάρου, στα λιοντάρια? Και στα λιοντάρια είχαμε τις θερμοκρασίες και στην παραλιακή. Οι ερευνητές του Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας πραγματοποίησαν πτήση drone με ειδική κάμερα καταγραφής θερμοκρασίας επιφάνειας πάνω από την πλατεία Ελευθερίας και την Οδό Δικαιοσύνης, με τα δεδομένα που κατέγραψαν να δείχνουν ξεκάθαρα ποιες παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν στην πόλη. Την τελευταία εβδομάδα έχουμε μια νομική αύξηση θερμοκρασίας από το δίκτυο των μετεωρολογικών σταθμών που έχουμε, καθώς επίσης μπορούμε να δούμε κάτι πολύ ειδικό που αφορά την τυρβό διαρροίαση της θερμότητας από τους δύο μικρομετεωρολογικούς πύργους που έχουμε στο Μασταμπά και στο κέντρο της πόλης, που τις τελευταίες μέρες που αυξάνεται πολύ η θερμοκρασία του αέρα, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι τις νυχτερινές ώρες έχουμε συγκέντρωση θερμότητας αρκετά μεγάλες ατμόσφαιρες, έχουμε αρκετά υψηλή θερμοκρασία, η οποία διατηρείται και το βράδυ, με κατά συνέπεια, παρόλο που έχουμε αστικό περιβάλλον, να έχουμε ροή θερμότητας από την ατμόσφαιρα κοντά στην επιφάνεια προς την αστική επιφάνεια, που σημαίνει μεγάλη θερμοκρασία που παραμένει τις θαλασσινές ώρες, το οποίο είναι και το πιο ανησυχητικό. Ξεκίνησαν την πτήση στην πλατεία Ελευθερίας, στην πλατεία Γεωργίου. Βλέπουμε μπροστά μας τον δρόμο, τη βλάστηση, τα δέντρα, βλέπετε τα αυτοκίνητα που μετακινούνται και τα σταθερά αυτοκίνητα που έχουν διαφορετική χρηματική κλίμακα θερμοκρασίας σε σχέση με τη βλάστηση που είναι πολύ πιο χαμηλή. Και φυσικά η άσφαλτος, η οποία είναι ο βασιλιάς σε αυτή τη σκηνή, είναι 59-60 βαθμούς θερμοκρασία. Δηλαδή έχει 60 βαθμούς περίπου θερμοκρασία η άσφαλτος και απάνω στην πλατεία, κάτω από τα δέντρα, περίπου τι είναι? 40, 35, 37, ανάλογα τη θέση και τη γωνία που είναι αυτή τη στιγμή ο ήλιος σε σχέση με τα δέντρα. 49, 37, 36 η βλάστηση. Στην κορυφή της τώρα, όχι από κάτω. Από κάτω θα είναι πολύ πιο χαμηλά. Βεβαίως. Απλά βλέπετε πόσο έντονη είναι η διαφορά όταν έχει βλάστηση και πυκνία ρεή. Οπότε σε μια πρώτη ανάλυση που θα μπορούσαμε να κάνουμε για αυτό που είδαμε είναι καταρχάς ότι πρέπει να αυξήσουμε το πράσινο στην πόλη του Ηρακλείου. Αυτό είναι δεδομένο για πάρα πολλούς λόγους. Το εργαστήριο, διαθέτοντας υπερσύγχρονα μέσα παρατήρησης της γης, μελετά τα περιβαλλοντικά φαινόμενα και προβλήματα τόσο σε αστικά όσο και σε φυσικά περιβάλλοντα. Προσπαθούμε να προσδιορίσουμε, να προσωπικοποιήσουμε την επίδραση πόλων και κλιματικής αλλαγής. Δηλαδή το εργαστήριο είναι στη διεπιφάνεια μεταξύ παρατήρησης της γης, τηλεσκόπησης και αστικού κλίματος. Με δεδομένο ότι η συζήτηση για την κλιματική αλλαγή έχει ανοίξει και ακούμε πολλά πράγματα, αποτυπώνεται αυτή η αλλαγή στις μετρήσεις σας και στις παρατηρήσεις του εργαστηρίου? Τοπικά έχουμε μια αποτύπωση, δεν έχουμε μια μακράχρονη σειρά να πούμε ότι αυτό μπορεί να οφείλεται 100% στην κλιματική αλλαγή, όμως από τις μελέτες και του IPCC και των υπομάδων που ασχολούνται σε περιφερειακό επίπεδο με την κλιματική αλλαγή, έχει τεκμηριωθεί ότι προφανώς η αύξηση της συχνότητας των φαινόμενων αυτών και η αύξηση της σφοδρότητάς τους είναι απόρρια της κλιματικής αλλαγής με πολύ μεγάλη πιθανότητα. Βλέπουμε ότι οι θερμοκρασίες είναι αρκετά υψηλές και εκτιμώ, και θα το δείξουμε κιόλας, ότι με τις επόμενες πτήσεις, τις επόμενες ημέρες, που αυξητικά η θερμοκρασία υπάρχει και ανεβαίνει μέρα με τη μέρα, θα έχουμε, μπορεί να πιάσουμε και τους 70 και παραπάνω. Οι δραστηριότητες του εργαστηρίου έχουν ξεπεράσει τα εθνικά σύνορα, με τους επιστήμονες να συμμετέχουν σε μελέτες σε ολόκληρο τον κόσμο. Δουλεύουμε σε διάφορες πόλεις στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, όπως για παράδειγμα το Βερολίνο, το Μπάσε, το Λονδίνο, το Ναϊρόμπι, το Σίδνεϊ κτλ. Του χρόνου το καλοκαίρι του 2023 θα μετακομίσουμε στο Παρίσι, όπου θα συγκεντρωθούν διάφορες ευρωπαϊκές ομάδες με την ευκαιρία του Ολυμπιακών Αγώνων του 2024.